Κάτσε να μας πει. Είχαμε δύο δεκάρια. Ναι. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε μια κάθετη. Ναι. Είχαμε. Αυτό το είπε προηγουμένως στο διάλειμμα ο άλλος. Ναι, ναι, το ξέρα και εγώ. Ναι. Ναι. Δεν μας το έπεσε όμως. Ναι. Έβλεπα το Φορτούνι, έβλεπα το Μπαλμπουενά. Ναι. Τα βλέπα όλα. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα τα χαφ μου δεν πάτησαν περιοχή, κανένα. Κανένα. Σούταραν από την άλλη άκρη και γενικά δυσαρεστήθηκα πάρα πολύ διότι ο Ολυμπιακός μας είχε μάθει τον τελευταίο καιρό. Έλα βρε σου λείψε ο Τζιμίκας τώρα. Να παίζει μια χαρά μπάλα. Σου λείψε ο Τζιμίκας. Να κάνει ευκαιρία. 40 κιλά άνθρωπος τώρα. Σου λείψε ο Τζιμίκας. Και τι να αρθεί. Καλά πες τα εσύ με τον Κασπάρ τώρα αριστερό μπακ. Να κάνει, ναι. Να κάνει μια ευκαιρία της προκοπής. Κερδίζουμε και ένα πέναλτι δίκαιο. Ήτανε πάνω στη γραμμή. Πάνω στη γραμμή βεβαίως. Βουτάει ρε παιδιά ο άλλος. Δεν βουτάει. Ρε, μέσα είναι ναι. Απλά δεν είναι τίποτα γιατί πάει ο Βαλμπουένα. Βρε το πέναλτι δεν με νοιάζει. Ανάλυσα με κάνει. Βάζει, ξέρεις. Θες να πάρεις θέση στο αλέφαντο εσύ. Βάζει το Βαλμπουένα να το χτυπήσει ενώ είχε χάσει την περασμένη Κυριακή. Ποιος θα το βάραγε δηλαδή. Ο Ελαραμπή. Ναι. Εγώ αυτό θα βάζω. Ναι. Φταίει τώρα που είναι. Πες. Φταίει αυτό. Ναι. Από εκεί και ύστερα θα θέλαμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να παίζει από την αρχή με τρεις επιθετικούς και τρεις χαφ και όχι να παίζει 4-5-1 όπως έπαιζε σήμερα. Γιατί. Ονόματα. Πώς θα παίξει δηλαδή. Να παίζει δηλαδή με το Μασούρα, ναι. Το Ρατζέλοβιτς. Ναι. Τραυματίστηκαν και οι δύο. Ένας αναγκαστικά μπήκε. Λέω, ναι, ναι. Έχουμε κι άλλους παίχτες. Και το φορ. Και το φορ. Και να παίζει χωρίς το Φορτούνι. Αυτό και λες. Να παίζει χωρίς το Φορτούνι, βεβαίως. Φορτούνι πώς τον είδε σήμερα. Μετριότατο. Τι μετριότατο. Ούτε κοντρόλ. Τι κοντρόλ. Ούτε ένα κοντρόλ δεν μπορούσε να κάνει. Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί. Κούρσες και απετύχανε σε όλες. Ξέρεις γιατί. 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 Γιατί έλειπε το αριστερό τον μπακ που τον έβαζε μέσα. Τον Τζιμίκαλε. Ναι. Εντάξει και ο Κασπάρ. Και ένα ο Χαμ δεν τράβηξε και σε πήρε ο Δόνης με πέντε. Με πέντε στην άμυνα. Στην άμυνα. 5-3-2. Βρίσκει ένα center back παραπάνω. Ναι. Αλλά η ξεφτύλα σας ξέρεις ποια είναι. Όχι. Το δεύτερο ημίχρονό σας. Εκείνη η ξεφτύλα σας. Ναι. Τι ναι. Έχεις τον Παναθηναϊκό ρε που είσαι με τον Σερπετζή, τον Καπετζή, τον Κολοβό και τον. Ναι. Και τον Περέα που τον θέλει άλλο στον Άρη. Αλλά κοντρόλ δεν ξέρω κανέναν. Εγώ τον Περέα. Δεν ξέρω Περέα. Αν το θύν, δεν θα τον Περέα στον Άρη. Ναι. Ναι. Εγώ να ήμουν ναι. Πάλι. Δηλαδή ο Άκπο που παίζει τον Πάουξε τι είναι καλύτερο από τον Περέα, ρε φίλε. Περέα, Περέα δεν είναι φόρ καταρχήν. Άσε με ρε φίλε τώρα. Παρά δεν παίξε μπάσκετ. Ο Τζούμπα Τζούμπα Άκπο που φωνάζει ο Ζαΐρης. Πρέα στον Άκπο γιατί το χάνει το δικό σου. Που με πήγε. Τεχτούρα είναι ο Περέα. Με πήγε. Που με σε βάλε ο Δόν. Βρε γάμα το πρωτάθλημα. Άντε πάλι. Ρε σήμερα θα μα πει τι έγινε. Σε βάλε ο Δόν με τα σπηριά. Σε βάλε να κάνει το παιχνίδι από την πλάγια γραμμή. Να φορτώνει σε τρία center back. Αυτό σε έκανε ο Δόνης. Σε πήγε εκεί που ήθελε ο Δόνης. Ναι. Από κάτι. Ναι. Τι, παρακαλώ. Όταν μπήκε ο Χασάν που μπήκε επειδή θα γέμιζε το παιχνίδι με στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δύο φορ. Δεν πήρε κεφαλιά ο Χασάν σε όλα τα γεμίσματα που έγινε. Ναι, εκεί το πήγε. Το έργο. Ναι, ο Χασάν που μπήκε για αυτό το λόγο. Ο κεφαλοσφαιριστής. Ναι. Δεν κέρδισε μια κεφαλιά στο στόπερ του Παναθηναϊκού. Σήμερα καλά, τελείωσε. Τώρα οι θεωρίες ότι αν. Έβαζε τον τάδε και έβγαζε τον ερώτηση, τάδε. Ερώτηση, όχι, ερώτηση. Ο Μπουρουτζίκας. Αυτό τον Ολυμπιακό που είδε σήμερα, αυτό τον Ολυμπιακό που είδε προχθές με τον Όφη. Το ποιος δεν είχε τα επίπεδα απόδοσης που είχε τις προηγούμενες αγωνιστικές. Ναι. Εν ώψη τελικού κυπέλου, πρώτον. Και δεύτερον, εν ώψη της Γουλφς, είσαι λίγο με την αιμορροίδα στο σόβρακο. Α, όχι καθόλου. Ελπίζω ότι θα παίξουν όπως πρέπει και με την ΑΕΚ. Και με την Γκουλφ. Ναι, εγώ γιατί το βλέπω αλλιώς το έργο. Εσύ είσαι ναι. Αντιολυμπιακός και το βλέπεις αλλιώς. Αντιολυμπιακός. Μα δεν πουλάτε εδώ πάνω εάν δεν βρίσετε τον Ολυμπιακό. Τα πάμε. Βρίσαμε τον Ολυμπιακό, ρε άνθρωπε. Είναι μπάλα αυτή που έπαιξε σήμερα. Κακή κριτική και κακή κριτική γιατί σε κάνω εδώ σκόνη. Είμαι Παναθηναϊκός τώρα εγώ εδώ. Λοιπόν. Είσαι Αντιολυμπιακός. Γιατί να είναι μισό λεπτό. Σήμερα είπαμε. Δεν παίξαν καλά. Ναι. Τώρα να αρχίσω να λέω το σύστημα και να σου κουβαλήσω και κανένα σουμπούτεο εδώ. Καταρχήν, τι σουμπούτεο, πού να το ξέρεις το σουμπούτεο εσύ, μόνο ο Νίκος το ήξερε. Άσε το σουμπούτεο που ήξερες. Καταρχήν έβαλες λάθος τα δεκάρια.
με ανάποδα πόδια, πέσαν πάνω στα center back. Μα γιατί να έχει είχες... δεκάρια. Τι να έχει. Μπερδευόντουσαν ο ένας με τον άλλο. Άρα δεν η κριτική extreme. Σου είναι ότι έπρεπε να παίξει ο Μασούρας και ο Ραντζέλοβιτς. Ο Ραντζέλοβιτς και οι δύο τραυματίες. Είναι τραυματίες όμως και οι δύο. Αναγκαστικά παίξαν. Extreme κανονική. Δεν είναι σήμερα σου λέει ο άλλος. Δεν έχει extreme. Δεν έχω. Να πάρουνε. Άμα δεν έχω άλλο. Άρα τα τρία καφ, τα δυο δεκάρια δεν βγαίνουν στον Ολυμπιακό. Και ο Λοβέρα για μένα είναι λίγος παίκτης για τον Ολυμπιακό. Ο Λοβέρα γιατί να πάει δεκάρι όπως είπες, τραβούσε στη γραμμή και φόρτωμα σαν το στόχο. Λίγος παίκτης. Βέβαια λίγος παίκτης. Για τον Ολυμπιακό είναι συμφωνώ. Λίγος παίκτης. Συμφωνώ, σου κάνω κράστη. Κάνω ρεύτη στον κύριο Μαλάτου. Να κάνει μια ρεύτη στον κύριο Μαλάτου. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο στον ημιτελικό τον παίζει τον Ολυμπιακό με τρία χαφ. Δεν μπορεί να κάνει επίθεση από τον άξονα Ολυμπιακό που είναι καλό. Ναι. Σήμερα με τον Παναθηναϊκό που κλείνει πάλι τον άξονα ο Δόνη. Για το πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ μίλησα. Ο Δόνη πάλι δεν μπορεί να κάνει φάση από τον άξονα. Ναι. Δηλαδή, δύο προπονητέ που κλείσαν τον άξονα του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακό δεν μπορεί να κάνει φάση από τον άξονα που είναι καλό. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει. Αυτό σημαίνει. Για του τρει κάτω. Σου λέω μικρό, σου φάγανε το καλό σου στοιχείο που είναι ο άξονα. Αυτό, ναι. Και δεν μπορέσαμε να χτυπήσει από τα πλάγια. Δεν μπορέσαμε γιατί δεν είχαμε εξτρέμ. Αυτή είναι η ολίστα. Άρα λείπει αυτή την καλή ομάδα του Ολυμπιακού. Σου λέει ο Μπάξου, ο καλό. Και δεν αντικαταστάθηκε ο Ποντένσε με τα λεφτά που πήρε. Όχι βέβαια. Που έπρεπε. Έπρεπε. Έτσι.